Καλησπέρα σας κύριε Τσόκ, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καθίστε να κλείσω για την πόρτα, γιατί η κόρη παίζει βιολί και θα με ακούτε μετά μουσικής. Εκτός αν θέλετε να ακούσετε βιολί από τη Φλαντέσκα. Μας βγαίνεις και με χαλάκι πλέον από κάτω, δηλαδή. Ναι, ναι, έχει η μικρή μεγάλη λόξα με το βιολί. Με το βιολί. Πώς τη λένε αυτή τη Βανέσα, Βανέσα Μέι, τι λένε? Ναι, σωστά. Πω. Σωστά, και πέτυχε Γιάννα. Πω, ναι. Αυτή είδε στην τηλεόραση κάποια στιγμή, πολύ μικρή, 4-5 ετών, και είπε: εγώ αυτό θέλω να μάθω να παίζω. Ω, και ο μπαμπάς τι έκανε εκείνη την ώρα όταν κοίταξε τη μαμά? Βρήκε δάσκαλο βιολιού, αγόρασε βιολί, άσε να πάζε. Πόσο κάνει ένα βιολί, Μιχάλη? Εξαρτάται. Ένα βιολί νορμάλ, παιδί μου, όχι. Αλλά σου πω αυτό που πήραμε εμείς στη Φραντζέσκα, γιατί η Φραντζέσκα ήταν και πάρα πολύ μικρή όταν το ξεκίνησε, ήταν ούτε 5, 4,5 κάτι τέτοιο. Ναι, δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι, ένα κανονικό. Στα 5 όλοι είχαμε ένα βιολί, στα παιχνίδια μας. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ κανονικό βιολί, ξύλινο, τέτοιο, αλλά λίγο το μικρότερο μεγέθος. Ναι, οκ. Okay. Έκανε περίπου 250 ευρώ. Ναι. Τώρα ένα καλό βιολί θα το βρεις γύρω κανονικού μεγέθους, θα το βρεις γύρω στα 5 εκατοστάρικα, αλλά μπορείς να βρεις και με 2,5 και με 3, μπορείς να βρεις και με αυτά να πάνε πόσα. Λέω ένα normal καλό γύρω στα 4-5 εκατοστάρικα. Σίγουρα σε κάποια φάση που είτε η Φραντζέσκα δεν έπαιζε ή ήταν έξω κάπου ή στο σχολείο, πήγες, το πήρες το βιολί και δοκίμασες, αν το έχεις. Όχι. Όχι, ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Την κιθάρα που παίζει μεγάλη κόρη την κρατσουνάω. Ναι. Έτσι για πλάκα. Ναι. Βιολί, ούτε κατά διάνοια. Όχι, καλά. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπόρεσες εκεί να το προσαρμόσεις, να το φτιάξεις, να δεις πώς παίζουν εκεί. Τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο το βιολί. Πάρα πολύ δύσκολο. Ας τραμπλούξω κανένα χέρι. Λοιπόν. Έχω διαιτητές, μόνο αυτό χρωστάω από το ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν πρόλαβα γιατί έμπλεξα με δύο καταπληκτικούς νομικούς που δεν μ' άφησαν να πάρω ανάσα. Δεν είπα τίποτα μέχρι τώρα. Πρώτη φορά με σένα μιλάω τώρα. Λοιπόν, Άρης Γιάννενα Παπαπέτρου είναι και το μοναδικό από τα τρία των play-offs που θα παίξει Έλληνας, θα σφυρίξει Έλληνας διαιτητής. Αυτό το παιχνίδι είναι στις 5 Κυριακή όλα. Στις 7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Πέλιτο διαιτητής. Βοηθεί είναι ο Μπουξμπάουμ και ο Μεϊντάνα, τέταρτος ο Φωτιάς και ο Ντερικάρντο με τον Φωτόπουλο στο ΒΑΡ. Και στις 8 ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, διαιτητής ο Αγκάγεφ. Αυτοί θα είναι οι άρχοντες των αγώνων. Ο Αλιγιάρ Αγκάγεφ από το Αζερμπαϊτζάν, 34 μόνο, είναι αυτός που θα σφυρίξει το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Και ο Πελίτο από τη Βοσνία. Ο Πέλιτο μάλλον είναι από τη Βοσνία. Πέλιτο από τη Βοσνία. Ήρφαν Πέλιτο. Ναι. Θα είναι τα παλικάρια αυτά. Και επιτέλους ξεκινάει τα ματσάκια. Εθνικές ομάδες και Nations League και φιλικά παιχνίδια. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ωραίο μάτσο αυτό. Μπορεί να είναι και ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος αυτός. Μπορεί. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι, βέβαια, μπορεί. Ναι. Λοιπόν, εκτός από την χθεσινή κουβέντα που κάναμε, την ωραία κουβέντα που κάναμε και με τον Γιάννη Σερέτη για το θέμα του Παναθηναϊκού, το γηπέδου του Παναθηναϊκού, που προφανώς εκεί, όπως λέμε, στο λεκανοπέδιο, όπως λέμε, ασχολούνται, νομίζω, όλες οι εκπομπές, δηλαδή όλοι. Να το πω έτσι, οι λίμπεροι των Αθηνών ασχολούνται με αυτό, έτσι, δηλαδή παίρνει την κρέμα, ας πούμε, στις εκπομπές, έτσι δεν είναι? Εκτός από τα αγωνιστικά, εντάξει, τώρα θα πάμε στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακο, θα πάμε στο αγωνιστικό θέμα. Έχει κάτι παραπάνω, κάνατε σου, γιατί ξέρεις, το παρακολουθούμε το θέμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς είμαστε κοντά, δηλαδή, σε τέτοια πράγματα. Θα δούμε πώς γίνεται κάτι τέτοιο στην Αθήνα και να το φέρουμε να το κάνουμε και εμείς εδώ, αν ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ναι. Τα διαδικαστικά. Ναι. Κοίτα να δεις, είναι και έχουμε αργήσει και πάρα πολύ. Δηλαδή είναι
πολλές οι μεγάλες, οι σημαντικές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που έχουν παλιά και μη ανακαινισμένα γήπεδα. Δεν είναι μία. Τώρα η ΑΕΚ μπαίνει στο δικό της. Ο Ολυμπιακός έχει, σιγά σιγά αρχίζει και παλιώνει βέβαια του Ολυμπιακού, αλλά τέλος πάντων είναι μια χαρά γήπεδο. Δεν έχει όμως ο Παναθηναϊκός, δεν έχει όμως ο ΠΑΟΚ, δεν έχει όμως ο Άρης, και μόνο δεν έχουν. Είναι και γήπεδα χτισμένα τον προηγούμενο αιώνα, στα βάθη του προηγούμενου αιώνα. Τα παλιά τα χρόνια που λέμε, ναι, έτσι είναι. Ναι, ναι. Και χωρίς σοβαρή ανακαίνιση τώρα, που κάτι ανακαινήσει στα αποδυτήρια ή βάλαμε 2-3 σουίτες ή τέτοια πράγματα, δεν είναι σοβαρή ανακαίνιση στην κατασκευή. Δεν πρόκειται για ανακατασκευή, πρόκειται για σπατουλαρίσματα. Και είναι, ξέρεις, η αναβάθμιση, ο βασικός τρόπος για να έρθει η αναβάθμιση στο ποδοσφαίρο, αυτός είναι. Ναι. Ο βασικός τρόπος για να προσελκύσεις διαφορετικού είδους πελατεία και όχι μόνο τους Ούγγανους, αυτός είναι. Μπορεί να πάει ο καθένας στο γήπεδο και να αισθάνεται ότι έχει τις ανέσεις του και να αισθάνεται ότι από τα πιο βασικά, που ακόμα και σε κάποια γήπεδα λείπουν, τι γίνεται άμα χρειάζεται να πάω τουαλέτα, κράτα για το σπίτι. Ναι, καλύτερα. Καλύτερα. Ή, ναι. Ή από ανέσεις και πολυτέλειες που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι μπορείς να πας με την κοπέλα σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, οικογενειακός, να απολαύσεις θέαμα, να κάτσεις μια αναβαυτική καρέκλα, ενδεχομένως να μην βραχέσαι, αν τυχόν και πιάσει βροχή. Χίλια δύο πράγματα. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς. Τώρα έφαγα τη φλασιά επειδή είπες στην κοπέλα σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς, γιατί αν μου πεις ναι, νομίζω ότι για σήμερα τουλάχιστον θα κληρώσουμε εδώ. Από αυτούς που κάποια στιγμή, τα προηγούμενα χρόνια και πριν παντρευτείς, ας πούμε, πήγες με κοπέλα στο γήπεδο. Όχι. Α, εντάξει. Είτε κλειστό είτε ανοιχτό, δεν έχει σημασία. Όχι, όχι. Όχι, εντάξει. Γνώρισα τη γυναίκα μου σε γήπεδο. Ναι, αυτό το ξέρω, εντάξει, αυτό το ξέρω, ναι. Εκεί. Ναι. Τουλάχιστον δεν έκανες κάτι τέτοιο που θα αποτελούσε μέγιστη κοιλίδα για την διαδρομή σου. Δεν το έχεις κάνει αυτό. Όχι, όχι. Εντάξει, ούτε είμαι της άποψης ότι τα... γιατί κατά πάσα αυτό θέλεις να με ρωτήσεις. Ούτε είμαι της άποψης ότι τα γήπεδα πρέπει να είναι θέατρο. Ούτε... είναι ορισμένα γήπεδα στα οποία υπάρχει πολυτέλεια, σούπερ πολυτέλεια υπάρχει στο Anfield. Κανένα θέατρο δεν είναι. Αν αρχίζουν να τραγουδάνε και αν αρχίζουν να φωνάζουν, ναι, σε διαλύουν, σε παίρνουν μαζί. Δεν σημαίνει ότι άμα έχεις ένα πολύ ωραίο γήπεδο και εμφανιστούν και γυναίκες στο γήπεδο, το 25% των εισιτηρίων στο Anfield συνήθως είναι γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι μια χαρά εκρηκτική. Και άνω των 50 νομίζω. Όπου ζουμάρει η κάμερα είναι σίγουρα άνω των 50, των 60. Ναι, τέλος πάντων δεν είμαι της άποψης ότι το γήπεδο πρέπει να είναι θέατρο, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά άλλο το να μην είναι θέατρο και άλλο το να είναι καρναβάλι όλες οι συνθήκες. Δηλαδή ποιος ο λόγος, παιδάκι, να πας στο γήπεδο και να μην έχεις 2-3 βασικές ανέσεις, δηλαδή να είναι μεγάλος πονοκέφαλος που θα παρκάρεις, να είναι μεγάλος πονοκέφαλος τι να φορέσω για να μην γίνω χάλια, γιατί εκεί που θα κάτσω θα γίνω χάλια. Δεν μιλάμε για τίποτα φοβερές ανέσεις του τύπου να πάω και να υπάρχει κάποιος που να μου κάνει μασάζ. Ναι, 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 εντάξει. Βέβαια η κουβέντα που γίνεται για τα γήπεδα, τώρα η αφορμή είναι... το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά η βασική κουβέντα, το κυρίως πιάτο λοιπόν στο μενού, είναι αν αυτά τα γήπεδα θα πρέπει να κατασκευάζονται από τις ομάδες 100%, τους συλλόγους, του ερασιτεχνικού τέλος πάντων, και τους επενδυτές των ομάδων, των ανθρώπων που ηγούνται, ή να βοηθάει ή να κατασκευάζονται από το κράτος ή να συμμετέχει το κράτος στην κατασκευή τους. Εκεί εγώ εντοπίζω το μεγάλο πρόβλημα και την πολλή κουβέντα. Τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Εμείς το φτιάξαμε,
Το έκανε ο ιδιώτης, το έκανε ο επενδυτής, το έκανε ο σύλλογος, βοήθησε το κράτος, μας έδωσε λεφτά. Πρέπει να μας δίνει λεφτά ή δεν πρέπει να μας δίνει λεφτά? Σας έκανε το γήπεδο το κράτος ή δεν σας έκανε το γήπεδο το κράτος? Είναι η κουβέντα, η βασική εκεί είναι. Να. Η μεγάλη κουβέντα. Η θέση μου και η άποψή μου είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Ότι τα γήπεδα πρέπει να φτιάχνονται από τις ανώνυμες εταιρείες. Αυτό είναι το σωστό. Τελεία. Δεν έχει. Όχι να ανήκουν στο ερασιτέχνη. Ναι, μεν αλλά. Θα σου εξηγήσω. Ναι. Εννοώ τα έξοδα κατασκευής. Ότι τα ερασιτεχνικά τμήματα πρέπει να στηρίζονται. Αν υπάρχει κάποιος ερασιτέχνης που μπορεί να μου πει ότι μπορεί να χτίσει γήπεδο, να ανοίξει τον ερασιτέχνη. Αλλά να χτίζει. Επαναλαμβάνω, να το χτίσει το κράτος. Μόνο το χτίσει το κράτος. Με χρήματα του επενδυτή, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Ξαναλέω. Συμφωνώ. Σε αυτή την περίπτωση. Συμφωνώ. Ναι. Τότε το γήπεδο θα ανοίξει την ΠΑΕ, όμως θα πρέπει να υπάρχει μια συμβατική υποχρέωση, ένα μέρος των εσόδων, ένα μέρος του χώρου της κατασκευής του γήπεδου, μπλα 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 μπλα, να παραχωρούνται στον ερασιτέχνη. Αλλά το γήπεδο να ανήκει στην ΠΑΕ. Τώρα, επειδή στην Ελλάδα δεν ξέρω και πολλά γήπεδα που να... Μισό λεπτό, όταν λες ΠΑΕ τι εννοείς, ανάλυσε το μου λίγο. Την εταιρεία, τη λέω ΠΑΕ τώρα για να συνεχίσουμε. Όχι, όχι, γιατί όταν λέμε ΠΑΕ, λέμε δηλαδή ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, Μιχάλη, εννοούμε τον Τσόχο, τον Ζαγόρα, τον Σαββίδη, τον Καρυπίδη, τον Βαρδινογιάννη που είναι οι ιδιοκτήτες της ανώνυμης εταιρείας. Όχι, όχι, όχι. Της ΠΑΕ. Γι' αυτό το τονίζω στην ΠΑΕ. Περνάει στο κλαμπ. Να περνάει στο κλαμπ. Να μην είναι μέρος της περιουσίας δηλαδή του ιδιοκτήτης. Δηλαδή να φτιάξει ο Τσόχος που είναι το κουμάντο στην ΠΑΕ Λίμπερο, ας πούμε, να φτιάξει γήπεδο και όταν μετά από 10 χρόνια δεν θα είναι ο Τσόχος ή 5 χρόνια δεν θα είναι ο ιδιοκτήτης ομάδος, θα πάει ο Ζαγόρας να κάνει τον όμορφο με το γήπεδο που έφτιαξε ο Τσόχος? Ναι, γιατί ο Ζαγόρας για να πάρει το χι ΠΑΟΚ, ναι, θα έχει πληρώσει το χι ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, άρα και αυτόν που έβαλε τα χρήματα για το γήπεδο. Άρα αυτό θέλω... όταν θα πουλήσει. Μπορεί να αποτιμήσει στην τιμή πώλησης και ότι εγώ φίλε έβαλα και 50, 60, 70, 80 για να φτιάξω αυτό το γηπεδάκι. Άρα εγώ παίρνω λοιπόν την πρόταση. Μα όταν θα πουλήσει ο χι ιδιοκτήτης, θα πουλήσει τα πάντα. Δεν ξέρω, θα πουλήσει το μάνα να κρατήσει το γήπεδο. Συνεπώς σε μια τιμή που θα ορίσει. Μπορούμε να πάμε σε μια κουβέντα το ότι εγώ ο Τσόχος αποχωρεί, ο Ζαγόρας πηγαίνει, έτσι, αναλαμβάνει. Θέλει ο Τσόχος 100 ευρώ για την ομάδα, για τις μετοχές προφανώς και για τα λεφτά που έχει βάλει και μαζί και το γήπεδο. Αλλιώς γίνεται κουβέντα για να δώσει ο Ζαγόρας 60 ευρώ, ας πούμε, στον Τσόχο για να πάρει την ομάδα και το γήπεδο, ας πούμε, να κάνουμε μια συμφωνία να τον νοικιάσουμε από σένα που είναι, σου ανήκει. Που είσαι ιδιοκτήτης, που είσαι ο κατασκευαστής. Το καταλαβαίνω για αυτό που λες. Δεν το βρίσκω και πολύ σοφό από την πλευρά του νέου ιδιοκτήτη, αλλά αν είναι ο ιδιοκτήτης. Τα βρει με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και κάνει μια συμφωνία ότι εγώ θα τον νοικιάζω για 50 χρόνια, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο σε σχέση με το κλαμπ. Αλλά η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Ο ιδιοκτήτης το χτίζει, είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, όπως είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και το προπονητικό κέντρο, και αν αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο θελήσει να φύγει, όταν θα ορίσει την τιμή πώλησης, μέσα στην τιμή πώλησης του κλαμπ θα είναι και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κλαμπ, γήπεδο, προπονητικό κέντρο, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Ωραία. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν το χτίζει όπου, θα το πω λίγο, εντάξει, θα το πω έτσι, όπου αυτός γουστάρει ή πρέπει να το χτίσει. Εντάξει, τώρα όλα είναι σχετικά. Το χτίζει. Το χτίζει. Ναι ρε παιδί μου, και okay, θεωρητικός όπου γουστάρει το χτίζει. Α, μπράβο. Αλλά, ρε παιδί μου, πάντα οι αποφάσεις παίρνονται, δεν είναι γενικοί κανόνες, δεν είναι άσπρο μαύρο. Έχουν να κάνουν με την περίσταση, έχουν να κάνουν με τη συνθήκη, έχουν να κάνουν με την ομάδα. Ξέρεις πώς το, που την πάω την κουβέντα, τη φέρνω εδώ στα δικά μας τα μέρη και λέω, αν θέλει ο Σαββίδης να το χτίσει, να χτίσει καινούργιο γήπεδο ή όπως αλλιώς μπορώ να το πω, στην Τούμπα, οκ, okay, θα μπουν κι άλλοι στη μέση μαζί του, θα συναποφασίσουν κάποια πράγματα. Αν θέλει ο Σαββίδης να το πάρει, να πάει μάλλον να χτίσει ένα γήπεδο στη Θέρμη, παραδείγματος χάρη, που την έχουμε συζητήσει τόσα χρόνια, δεν θα ρωτήσει και πολλούς. Δεν θα βάλει πολλούς, όπως λέμε, στην εξίσωση, στο κάδρο, στην κουβέντα. Ναι, ναι, θα έχει αντιδράσεις εννοείς. Όχι. Δεν ξέρω. Τι εννοεί, να βάλει τον κόσμο να ψηφίσει, δηλαδή αυτό. Ξέρω εγώ, ναι, να έχει δράσει ότι ο κόσμος δεν θέλει. Θέλει να γίνει το γήπεδο στην ιστορική έδρα. Έχουμε ζήσει τέτοιο παράδειγμα στην Ελλάδα με την ΑΕΚ. Θέλω να φτιάξω. Όπου ήθελε ο Νικολαίδης να χτίσει γήπεδο στα Λιώσια. Ναι.
Και γιατί έλεγε ότι στη Φιλαδέλφια μπορούμε να πούμε αλλά θα είναι μικρό. Θα το πληρώνε. Θα είναι 30.000 θέσεων. Θα το πληρώνε. Και δεν μας καλείται ένα γήπεδο. Συγγνώμη. Θα το πληρώνε. Ο Ντέμις. Θα το πληρώνε ο Ντέμις. Θα το πληρώνε ο Ντέμις. Θα το πληρώνε το κράτος. Θα το πληρώνε. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν το. Εγώ σου λέω το άλλο όμως. Από την άλλη πλευρά είμαι. Ο Σαβίδη, ναι. Είμαι ο Σαβίδης. Θα τον πλήρω ο Ζαγόρας, να μην λέω ονόματα ρε παιδί μου. Ο Ζαγόρας, θέλω να πάω, θέλω να χτίσω γήπεδο. Αφού τόσο καιρό με καθυστερείτε και μου κάνετε δημιουργείτε θέματα στην Τούμπα, στην κάθε Τούμπα, παίρνω το γήπεδο, παίρνω εγώ, κάνω τα κονέ μου και βρήκα χώρο, βρήκα και όλα αυτά που πρέπει για να γίνει ένα γήπεδο. Και το χτίζω στη Θέρμη. Και το χτίζω στη Θέρμη. Πρόβλημα, προφανώς ο ίδιος αποφασίζει. Άλλο θέλω να σου πω, αλλού θέλω να καταλήξω. Θα ρωτήσω, ναι. Θα βάλω τον κόσμο να ψηφίσει αν συμφωνεί με αυτό που έχω αποφασίσει εγώ να κάνω που πληρώνω. Όχι, ούτε αυτό είναι απαραίτητο. Όχι. Ούτε αυτό είναι απαραίτητο. Okay. Αν όμως είναι σε μια περιοχή που έχει έντονες αντιδράσεις από τις φιλάθλους ομάδας και άρα αυτό θα το βρεις και δεν μιλάω από 100-200-500, ναι. Μιλάω από την πλειοψηφία των φιλάθλων της ομάδας. Okay. Γιατί για χύψεις, για λόγους. Δεν θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένη περιοχή, γιατί θεωρούν μακριά, γιατί θεωρούν έξω από την φυσική έδρα και φυσικό χώρο της πόλης όπου εδρεύει η ομάδα. Γιατί το θεωρούν κόντρες παραδόσεις της ομάδας. Βάζοντας στον τώρα χίλιες δύο δικαιολογίες. Ναι. Αν αυτό το φαινόμενο είναι καθολικό, δηλαδή αφορά την πλειοψηφία, ναι, προφανώς πρέπει να σε βάλεις σε δεύτερη σκέψη, γιατί εσύ θα το βρεις μπροστά σου σε σχέση με τους πελάτες σου. Αν οι πελάτες σου είναι δυσαρεστημένοι από αυτό που πας να κάνεις, η πλειοψηφία των πελατών, θα τους σκεφτείς διπλά και τροπλά. Αν οι πελάτες σου δεν έχουν πρόβλημα, στα φτάσουν το κράτος, η πολιτεία, ο δήμος, δεν ξέρω εγώ ποιος. Γι' αυτό λέω. Δυσαρεστημένοι τώρα, αν έχεις την ομάδα στη Θεσσαλονίκη και τους πεις ότι θα πάω να κάνω το γήπεδο στη Λαμία, εντάξει, θα είναι δυσαρεστημένοι. Αν όμως το γήπεδο που έχεις βρίσκεται στην Πολύχνη και εσύ θα πάει να το κάνεις στην Καλαμαριά, ας πούμε, ή στα Μετέωρα, όχι στα Μετέωρα, είναι κοντά. Ναι, δεν ξέρω. Στη Μηχανιώνα, δεν σου πήγε κανένας τίποτα. Οκ. Το λέω γιατί ξαναλέω, έχουμε παράδειγμα στην ΑΕΚ που ήταν ή γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, μεγάλο μέρος των οπαδών της, ή όχι γήπεδο. Μιλάμε τώρα για τρέλα εκείνα τα χρόνια. Ναι. Και τελικά γι' αυτό δεν έγινε και το γήπεδο στα Λιώσια, γιατί καταλάβανε και οι πολιτικοί ότι εδώ έχει πολιτικό κόστος. Δηλαδή και θα πληρώσουμε και δεν θα είναι χαρούμενοι οι πελάτες. Απλά εγώ όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω καταλάβει, Μιχάλη, αν οι ομάδες, αν οι ιδιοκτήτες, ναι. Αν τα μέλη τους, η μαμά του συλλόγου που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ερασιτέχνης δηλαδή, θέλουν να φτιάχνουν γήπεδα ή να ανακαινήσουν, κυρίως να φτιάξουν καινούργια γήπεδα μόνοι τους ή να έχει συμμετοχή και το κράτος, γιατί είναι υποχρεωμένο το κράτος να βοηθήσει στην κατασκευή ενός γήπεδου. Αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ακόμα. Δεν έχω καταλήξει κάτι. Τώρα, υποχρεωμένο δεν είναι κανένα κράτος. Ζούμε όμως στην Ελλάδα και δεν είναι η μόνη χώρα. Το ίδιο συμβαίνει παντού, στο Νότο. Δεν θα το δεις να συμβαίνει, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, όπου οι ομάδες χτίζουν τα γήπεδα μόνες τους, ως ανώνυμες εταιρείες. Αλλά τώρα, μην πάμε μακριά τώρα, συζητάμε τώρα, ξέρω εγώ, τώρα για τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω εγώ ποιον, και το γήπεδο που θα του χτιστεί ή του έχει χτιστεί κυρίως με έξοδα του κράτους ή του Δήμου. Η Ρεάλ Μαδρίτη έχει ξεχρεώσει δύο φορές από το μέλεθα του κράτους. Ανακατασκευάζει γήπεδα. Πουλάει προπονητικά κέντρα στο Δήμο και μετά ο Δήμος, για να ξεχρεώσει, και μετά ο Δήμος τα νοικιάζει για 50 χρόνια τσάμπα. Τώρα μην μιλήσουμε για το πώς λειτουργούν κυρίως στο Νότο της Ευρώπης, και όχι μόνο στο Νότο της Ευρώπης, αλλά κυρίως στο Νότο, τέλος πάντων, σε σχέση με τις ομάδες που έχουν μεγάλο ευρύ κοινό. Είναι λανθασμένοι. Αλλά μια, πώς να το πω, επίσης, πάγια τακτική. Υπάρχει αυτό το ντόμινο. Δηλαδή, έκανε ο Μιχάλης πριν 15 χρόνια γήπεδο, μπήκε... αυτό ακριβώς είναι το ελληνικό τώρα. Εδώ ερχόμαστε στην Ελλάδα. Ότι, όπα, βάλατε λεφτά για να το φτιάξει ο Ολυμπιακός. Ναι. Σε θυμίζω, όταν γκρέμισε τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γρανίτσας. Γρανίτσας, δεν μου ερχόταν και εμένα, ναι. Συγχωρεμένος, ναι. Την γκρέμισε γιατί θα έφτιαχνε γήπεδο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην ΑΕΚ. Ναι. Όπως έφτιαξε και ο Ολυμπιακός. Ναι. Ασχέτως αν δεν έφτιαξε εν τέλει ποτέ. Διότι ήταν της λογικής, τώρα πάνω στη φούρκια, άμα τον γκρεμίσουμε θα μας το φτιάξουν. Δεν τα έχει υπολογίσει καλά και δεν το φτιάξαμε.
Αλλά αυτό είναι. Ξεκίνησε από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός 20 χρόνια παιδεύεται. Γιατί πάτησε πάνω στο ότι γιατί στον Ολυμπιακό και όχι στο μένα. Ναι, αυτό. Ναι, το ίδιο ισχύει με όλους. Το ίδιο ισχύει με όλους. Οπότε... Είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο και εγώ δεν το παρεξηγώ κιόλας. Αν το κράτος, ο Δήμος, οποιοδήποτε τέλος πάντων μπαίνει στην διαδικασία να βοηθήσει, να στηρίξει, να χρηματοδοτήσει, να παραχωρήσει χώρους κτλ. Κτλ. Σε κάποιον που είναι ανώνυμη εταιρεία επί της ουσίας, γιατί σε αυτόν και όχι σε εμένα. Έτσι πάει, ναι. Γιατί όπως τα αδερφάκια σε μια οικογένεια. Μπαμπά, γιατί τη Μαρία και όχι εμένα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ λογικά. Από εκεί πέρα, πολύ λογικά. Γι' αυτό λέω, αν και εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό, και γενικά εγώ το 2004, η ιστορία του 2004 ήμουν από αυτούς που με ενοχλούσε πάρα πολύ. Και δεν το λέω τώρα, το έλεγα τότε. Ναι. Πρέπει να είμαι και ένας από τους ελάχιστους Έλληνες δημοσιογράφους, αρχινέους που λέτε κι εσείς, που δεν δούλεψα στο 2004 σε κανένα γραφείο τύπου ούτε μια μέρα παρά το γεγονός ότι είχα προτάσεις. Έλα, το θεωρούσα οικονομική αυτοκτονία της χώρας. Τέλος πάντων, είμαι κατά το να χρηματοδοτεί το κράτος τέτοια πράγματα. Έχει το κράτος να χρηματοδοτήσει χώρους να πηγαίνουν τα παιδιά να αθλούνται. Που δεν υπάρχει κανένας χώρος στα Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να πάνε τα παιδιά να αθληθούν. Από το να χρηματοδοτήσει τον όποιο Ολυμπιακό, τον όποιο ΠΑΟΚ, τον όποιο Παναθηναϊκό, τον όποιο Άρη. Κι εγώ συμφωνούμε. Αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε. Να μιλάμε ουτοπικά δεν έχει νόημα. Συνεπώς ας βρούμε τους τρόπους τουλάχιστον η θέαση του ποδοσφαίρου να γίνεται κάτω από τις συνθήκες που θα μας κάνουν να περνάμε όλους καλά. Κλείνουμε με την καθιερωμένη παρασκευιάτικη αναφορά του Μιχάλη Τσόχου για το πρόγραμμα του. Για το είπαμε. Manchester United Leicester αύριο στις 7.30. Την Κυριακή στη Λεωφόρο για Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ pre και post game. Και τη Δευτέρα το βράδυ Crystal Palace Arsenal. Δευτέρα βράδυ, Crystal Palace. Εντάξει, εκείνο φεύγει από το Σαββατοκύριακο. Okay, τίποτα δεν θα κάνεις, δηλαδή. Μια χαρά. Μια χαρά. Βιολί θα παίζεις και βόλτι στη Μόνικα θα κάνεις. Εντάξει, το κατάλαβα. Μια χαρά. Κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε για. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο.